Πάμε. Λοιπόν, πάμε να στο μιλήσουμε με τον Παναγιώτη, Ζήση. Σωστά, Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Παναγιώτης είναι το μικρό μου, ναι, Ζήση το επώνυμο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Νίκο Παναγιωτόπουλε. Βέβαια, καλησπέρα από Ηράκλειο. Η εικόνα που τραγουδάς, που παίζεις με την ωραία φωνή, τις τελευταίες μέρες έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας. Και κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω αν κάνεις κάτι διαφορετικό. Ίσως αυτή η αντίθεση του επαγγέλματός σου με το τραγούδι να δημιουργεί αυτή την όμορφη εικόνα οπτικοακουστικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι τελείως διαφορετικά η δουλειά μου με τη μουσική, αλλά κάπου η χρυσή τομή έχει να κάνει με το πώς πλάθηκε όλη μου την ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή, μία δουλειά έχει λίγη βρωμιά, έχει φωνές, έχει φασαρία, η άλλη έχει μελωδία, έχει κάτι το όμορφο, κάτι το ωραίο, και οι δυο ενασχολήσεις είναι υπέροχες και όμορφες, αλλά η κάθε μία έχει τα δικά της. Τώρα, πώς μπορώ και τα συνδυάζω, μακάρι να ήξερα κι εγώ. Είναι δύσκολο, τα καταφέρνω, αλλά μ' αρέσει. Η δουλειά, ωστόσο, του κτηνοτρόφου είναι απαιτητική. Είσαι ώρες δίπλα στα ζώα, σωστά? Είναι αρκετά απαιτητική και ουσιαστικά δεν έχουμε ωράριο. Είμαστε 365 μέρες το χρόνο εκεί, πρωί-βράδυ. Και γενικά, ό,τι ώρα τύχει σε κάποια έκτακτη ανάγκη, όπως είναι περίοδος που έχουμε γένες τώρα. Ναι. Αλλά μαθαίνουμε να προσαρμόζουμε το πρόγραμμά μας, τις δουλειές μας και τις μουσικές μας. Καμιά φορά παίρνεις την κιθάρα στη δουλειά σου, στα ζώα σου? Αυτό γίνεται συνήθως όταν έχουμε κάποιο βράδυ που περιμένουμε πολλές γένες. Ναι. Εκεί στην υπηρεσία, σε εισαγωγικά, λογικά θα κουβαλήσω κάποιο όργανο να γρατζουνίσω κάτι ψηλά. Η αγάπη σου για τη μουσική πώς προέκυψε? Η αγάπη μου για τη μουσική γυρνάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου λάτρευα τη μουσική και χάζευα με τους δίσκους των γονιών μου, με ό,τι κασέτες έβρισκα και οτιδήποτε γενικότερα που είχε σχέση με μουσική. Τώρα η ενασχόληση με το τραγούδι ξεκίνησε σταδιακά από το σχολείο και μετά με παρέες. Λίγο γκάζι από εδώ, λίγο σμπρόξιμο από εκεί. Έχω μια δεκαετία ουσιαστικά που μπορώ να πω ότι ασχολούμαι με το τραγούδι. Και με το ροκ τραγούδι, όχι με το λαϊκό. Ροκ, εγώ σε κόβω για ροκ τύπο 100%. Ναι, αν και έχω περάσει, έχω ξεφύγει από το στάδιο που ήμουνα του πολύ hard rock, ας πούμε. Προτίμησα λίγο ησυχία, ξέρεις, γιατί όλη μέρα φασαρία στη δουλειά. Οπότε θέλω λίγη ησυχία από τη μουσική και έχω πέσει σε πιο blues ακούσματα. Σε πιο blues. Βέβαια. Ναι. Βέβαια και η δυνατή μουσική και η δυνατή ροκ είναι πάλι μέσα στο στοιχείο μου και πολύ μου αρέσει. Αλλά ο δίσκος που γράφουμε τώρα με την μπάντα μου, με τους Lazy Lizards, είναι σε πιο blues ακούσματα. Παναγιώτη, πες ότι έρχεται ένας επιχειρηματίας και σου λέει: εγώ σε θέλω στην Αθήνα, έλα να το κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικό, μ' αρέσεις, πιστεύω σε σένα. Τι θα κάνεις? Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ναι, θα σου πω τελείως ειλικρινά, Νίκο μου, αν κάποιος μου εγγυηθεί ότι βρέξει χιονίσει, θα πάρω έστω το 50% του κεφαλαίου που έχω επενδύσει στη δουλειά μου, ίσως και να το δοκίμαζα. Ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είσαι και λίγο τολμηρός. Δηλαδή κάπου κάτι θα κερδίσεις, κάτι θα χάσεις, μπορεί να χάσεις. Θέλει τόλμη, θέλει τσαγανό, θέλει τσαμπουκά, θέλει εκεί που χρειάζεται να πατήσεις γκάζια, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι και πολλές φορές θέμα συγκυριών. Το έχουμε δει εξάλλου να συμβαίνει. Πόσες μπάδες έχουν καεί επειδή δεν είχαν το σωστό timing και άλλες πόσες αναδειχθήκαν επειδή είχαν το σωστό timing. Βέβαια. Κανένα live εκεί στην περιοχή στη Λάρισα κάνεις? Για την ώρα όχι. Για την ώρα είμαστε κλεισμένοι μέσα, προσπαθούμε να δουλέψουμε το υλικό για το δίσκο. Μπορεί να κάνεις και διαδικτυακό τώρα, μέσω διαδικτύου εκεί live, αυτά επιτρέπονται. Επιτρέπονται, αλλά ο χρόνος είναι που δεν μας επιτρέπει. Δεν υπάρχει χρόνος. Και αυτή τη στιγμή. Και ο μόνος χρόνος που θα απέμενε, ας πούμε, θα ήταν για τις πρόβες, όπου θέλουμε να ξεκινήσουμε τις πρόβες για το δίσκο σιγά σιγά. Μάλιστα. Πάντως, Νίκο, δεν ξέρω αν βλέπεις τα χριστουγεννιάτικα σκουφάκια τα στο οποία κλίμα, έχουν τοποθετηθεί. Στο κλίμα της περίοδου. Ναι, είναι οι κιθάρες πίσω. Παναγιώτη, το πρωί τι ώρα έχει ξύπνημα?
Το πρωί έχει ξύπνημα πότε 5.30, πότε 5, πότε 6 παρά, αναλόγως. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να σε αποδεσμεύσω τώρα. 5.30 με 6 να παρά. Να σε αποδεσμεύσω, να πας να ξεκουραστείς. Εντάξει, έχω ακόμα. Εμείς δεν έχουμε, εμείς κλείνουμε. Εμείς κλείνουμε την εκπομπή. Λοιπόν, Παναγιώτη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εγώ θα ήθελα βέβαια, αλλά εντάξει, υπό άλλες συνθήκες θα τα ξαναπούμε, να μας παίξεις και κάτι, να ακούσουμε λίγο τη φωνή, να ακούσουμε λίγο κιθάρα. Εύχομαι κάποια στιγμή να με ξαναφέρει ο δρόμος από το νησί σας. Βέβαια, βέβαια. Την πανέμορφη Κρήτη και να σας δω και από κοντά. Βέβαια, λοιπόν, Παναγιώτη, καλό βράδυ από Ηράκλειο. Να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.